Η αντιπαλότητα δημοκρατικών ρεπουμπλικάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διανύουν προεκλογική περίοδο, έχει σοβαρό αντίκτυπο στον πόλεμο στην Ουκρανία, αφού λόγω έλλειψης χρηματοδότησης οι Ουκρανοί δεν μπορούν να επισκευάσουν, συντηρήσουν τα όπλα που τους δόθηκαν από αυτούς. Η Ουκρανία αργοπεθαίνει περιμένοντας οικονομική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μπλοκαριστεί. Αυτό αναφέρει η Διεθνές Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο επισημαίνει πως μία βοήθεια 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι στο τραπέζι, αλλά η αποδέσμευσή της δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το Κογκρέσο, όπου Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν έχουν σκοπό να δώσουν ο ένας τον άλλον χάρη, ειδικά σε ένα έτος εκλογών. Αναφέροντας, αυτή την εβδομάδα ο Λευκός Οίκος προέτρεψε τους γερουσιαστές να καταλήξουν σε συμφωνία. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να παραδώσουν τα πυρομαχικά και τα οπλικά συστήματα που χρειάζεται η Ουκρανία. Το χειρότερο, υπογραμμίζει ο Λόρεν Λαγνού, είναι ότι δεν μπορούν επίσης να διατηρήσουν την επιχειρησιακή κατάσταση του πολυάριθμου εξοπλισμού που έχουν ήδη προμηθεύσει, όπως τα M142 HIMARS, τα συστήματα εράμινας Patriot, τα Bradley Fighting Vehicle και τα άρματα μάχης M1A1 Abrams. Το Πεντάγωνο δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να παράσχει τα απαραίτητα ανταλλακτικά ή ακόμη και να βοηθήσει το ουκρανικό προσωπικό που έχει ανατεθεί στη συντήρηση. Η επίμονη έλλειψη χρηματοδότησης μας ανάγκασε να αναστείλουμε τις αποσύρσεις από τα αποθέματά μας δεδομένων των συνεπειών για τη δική μας στρατιωτική ετοιμότητα. Και φυσικά αυτό μας εμποδίζει να καλύψουμε τις πιο επίγουσες ανάγκες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης, ειδικά όσον αφορά το πυροβολικό, τα αντιερματικά όπλα και τα συστήματα εράμινας, εξήγησε ο στρατηγός Πατ Ράιντερ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου. Χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς να διατηρήσουν τα συστήματα που τους έχουμε ήδη παράσχει, πρόσθεσε. Αυτό το πρόβλημα προστίθεται στο πρόσφατο ζήτημα που έθεσε ένας Γερμανός βουλευτής σχετικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμάτων μάχης Leopard 2 που παραδόθηκαν στο Κίεβο λόγω έλλειψης διαθέσιμων ανταλλακτικών, προσθέτει ο Λόρεν Λάγνου. Τέλος, ο αρχηγός της Ουκρανικής Κύριας Στρατιωτικής Διεύθυνσης Πληροφοριών, GUR, αντιστράτηγος Κυρίλο Μπουντάνοβ, δήλωσε ότι τα πυρομαχικά είναι ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες στον πόλεμο και ότι η ποσότητα των φυσικείων είναι η πιο σημαντική από την ποιότητα. Αν δεν αποδεσμευθεί άμεσα η βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία και ο Πούτιν διατάξει μεγάλη κλίμακας επίθεση, η οποία εκτιμούμε ότι θα εκδηλωθεί περί την 24η Φεβρουαρίου, για συμβολικούς λόγους, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος κατάρρευσης του μετόπου και ήττας των Ουκρανών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.